μυστηριώδες έγκλημα του Max Pemberton. Διαβάζει η Βασιλική Αρβανιταντών. Κάποια νύχτα, κόντευαν σχεδόν μεσάνυχτα, ο υπηρέτης μου ήρθε και με ξύπνησε λέγοντάς μου. «Μια νέα ήρθε, κύριε, και επιθυμεί να σας μιλήσει. Είναι, λέει, μεγάλη ανάγκη να σας δει». Συνηθισμένος από το επάγγελμά μου, ήμουν τότε ιδιωτικός detective, αναγνωρισμένος από την αγγλική αστυνομία, σηκώθηκα χωρίς δυσφορία και ντύθηκα πρόχειρα. Έπειτα μπήκα στο γραφείο μου, όπου βρήκα να με περιμένει μια νέα, χλωμή, ταραγμένη, αλλά και πολύ ωραία. «Με συγχωρείτε, κύριε», μου ψιθύρισε δειλά μόλις με είδε. «Σας ανησυχώ τόσο κατάλληλη ώρα, αλλά δεν μπορώ να αντέξω περισσότερο στην αγωνία μου και ήρθα να ζητήσω τη συνδρομή σας». «Καθίστε εμείς», της είπα, δείχνοντάς της ένα κάθισμα, και αφού κάθισα αντικρίτης, πρόσθεσα. «Σας ακούω. Διηγηθείτε μου με την άνεσή σας αυτό που σας συμβαίνει». Η δεσποινής έπνιξε κάποιο στεναγμό και άρχισε να μου λέει με τρεμάμενη φωνή. «Λέγομαι Έλεν Μακνάχταν. Είμαι δακτυλογράφος σε κάποια εταιρεία». «Ακούσατε, κύριε, να μιλούν σχετικά με το ναυάγιο του ιδιωτικού γιότ Ironside?» «Ναι, κάτι διάβασα στις εφημερίδες», ψιθύρισα παραξενεμένος για την απροσδόκητη ερώτηση της Μις Μακνάχταν. «Αν δεν γελιέμαι, αυτό το γιότ ανήκε στον κύριο Λούξιλ. Το οδηγούσε μόνος του κατά μήκος των οχθών του Τάμεση όταν έγινε η σύγκρουση με ένα άλλο πλοίο. Και ο κύριος Λούξιλ σώθηκε ως εκ θαύματος, ενώ το μικρό του γιότ βυθίστηκε αμέσως, έτσι δεν είναι?» Έκανε με αγωνιώδη δισταγμό η δεσποινής Έλεν. «Πολύ φοβούμαι, κυριέ μου, ότι δεν είναι ακριβώς έτσι». Και χλωμιάζοντας σαν νεκρή, στριφογυρίζει το μαντίλι της στα χέρια της, μη τολμώντας να προχωρήσει. Υποψιάστηκα αμέσως κάποιο μυστήριο και για να ενθαρρύνω τη νέα να μου εξηγηθεί σαφέστερα, της ορκίστηκα ότι θα τηρούσα απόλυτη χεμήθεια για όσα θα μου έλεγε. «Ιδού, κύριε, τι μου συμβαίνει», ψιθύρισε επιτέλους εκείνη, χύνοντας ξαφνικά άφθονα δάκρυα. «Είμαι αραβωνιασμένη κρυφά με τον νεαρό διευθυντή και μέτοχο της εταιρείας στην οποία εργάζομαι, δηλαδή με τον κύριο Ρόμπερτ Χέινς». «Ποιον?» διέκοψα σκυρτώντας. «Αυτόν που εξαφανίστηκε προημερών δίχως να γνωστούν ακόμη τα ίχνη του?» «Μάλιστα, κύριε». «Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πρωί 20 ημερών το βράδυ, μόλις τέλειωσα την εργασία μου, κατέβηκα κάτω. Κανα δύο τετράγωνα πιο πέρα από την εξώπορτα του γραφείου μας, με περίμενε ο αραβωνιαστικός μου, όπως συνήθιζε να κάνει, για να μην μας κακολογούν οι άλλοι υπάλληλοι. Αντί όμως να πάμε σε κανένα κέντρο να φάμε, μου είπε σαν να βιαζόταν: «Μικρούλα μου, Έλεν, απόψε θα πας να κοιμηθείς νωρίς. Έχω πολλές δουλειές σήμερα, καθώς και αύριο και μεθαύριο. Θα λείψω από το γραφείο αυτές τις δύο ημέρες για υποθέσεις της εταιρείας και έχω ειδοποιήσει σχετικά τους άλλους συνεταίρους μου». Δεν του ζήτησα περισσότερες εξηγήσεις, κύριε. Συνήθιζε πάντα να λείπει έτσι για διάφορες εμπορικές υποθέσεις και γι' αυτό, λυπημένη μονάχα που δεν θα τον έβλεπα για δύο μέρες, τον φίλησα και τον καληνύχτησα. Ωστόσο, πέρασαν και δυο, και τρεις, και τέσσερις ακόμη μέρες, δίχως ο Ρόμπερτ να φανεί. Όλοι ανησυχήσαμε στο γραφείο. Με τρόπο, μισό νεκρή από την αγωνία μου, ρώτησα τους άλλους συνεταίρους σε τι υποθέσεις μπορούσε να απορροφηθεί τόσο ο Ρόμπερτ, ώστε να αργοπορήσει έτσι να φανεί. Αλλά και εκείνοι απορούσαν. Είχε βέβαια με πολλές κοτούρες να καταπιαστεί ο αγαπημένος μου, αλλά πάλι δεν έπρεπε να αργήσει και τόσο πολύ. Ειδοποιήσαμε την αστυνομία, αλλά όλες οι έρευνες της βγήκαν άκαρπες. Κανένας δεν είχε δει πουθενά τον κύριο Ρόμπερτ Χέινς. Τέλος, μια βραδιά, προ 10 ημερών, σταμάτησα σε ένα περίπτερο να αγοράσω ένα μολύβι. Περιτό εννοείται να σας πω πόσο με είχε εξαντλήσει αυτή η πολυήμερη αγωνία μου για την τύχη του αγαπημένου μου, καθώς και αυτή η βασανιστική αβεβαιότης για τη ζωή του. Εκεί λοιπόν που ο περιπτερούχος έψαχνε να βρει τη μάρκα του μολυβιού που ήθελα,
Το μάτι μου έπεσε τυχαία στον τίτλο μιας μικρής ειδήσεως κάποιας εφημερίδας και ο τίτλος αυτός έλεγε τα εξής. «Ναυάγιον ιδιωτικής θαλαμυγού, χωρίς ευτυχώς ανθρώπινα θύματα». Μηχανικά τότε διάβασα και τις εξής λεπτομέρειες. Ότι ο δικηγόρος κύριος Λούξιλ, οδηγώντας τη θαλαμυγό του κατά τη νύχτα στον Τάμεση, έπεσε θύμα συγκρούσεως με μια μεγάλη φορτηγή μαούνα. Η μικρή θαλαμυγός βυθίστηκε αμέσως, ενώ ο κύριος Λούξιλ πρόλαβε να σωθεί. Αμέσως κύριε σκύρτησα από αόριστο όσο και δυσάρεστο προαίσθημα. Θυμήθηκα ότι μεταξύ των άλλων πολλών εργασιών που είχε αγαπημένος μου ήταν και η εξής. Θα πήγαινε να συναντήσει τον ιδιαίτερο δικηγόρο του κυρίου Λούξιλ για να κανονίσει μαζί του μερικές χρηματικές υποθέσεις. Σαν αλαφιασμένη έτρεξα στην αστυνομία και ανακοίνωσα αυτή την πληροφορία. Ο κύριος Λούξιλ εκλήθη, ρωτήθηκε από τον αστυνόμο, αλλά δήλωσε ότι είχε να δει κάπου 3 μήνες τον κύριο Χέινς. Και είναι η αλήθεια, είχε άλλοτε μαζί του πολλές χρηματικές δοσοληψίες. Αλλά κατά την τελευταία εκείνη συνάντησή του, ο μνηστήρας μου σήκωσε ένα μεγάλο ποσό χρημάτων του, το οποίο είχε εμπιστευτεί σε αυτόν τον δικηγόρο του. Και ο κύριος Λούξιλ έστειλε και έφερε το βιβλίο δοσοληψιών του, στο οποίο φαινόταν καθαρά η εξοφλητική υπογραφή του μνηστήρα μου. Φυσικά, ο αστυνόμος ούτε και επέμεινε περισσότερο να ενοχλήσει τον κύριο Λούξιλ. Αλλά εγώ, κύριε, ήρθα σε εσάς για να σας εμπιστευτώ αυτούς τους μυστικούς μου φόβους. Έχω ακλόνητη πεποίθηση, χωρίς δυστυχώς και καμιά απόδειξη, ότι ο κύριος Λούξιλ ασφαλώς κάτι θα ξέρει για την εξαφάνιση του αγαπημένου μου. Η Μις Μακνάχτεν έπαψε πια να μιλάει και τα δάκρυα κύλησαν αυθονότερα στα μαγουλά της. Έμεινα σκεφτικός και μπερδεμένος. Τι να της έλεγα. Τα γεγονότα έδειχναν εντελώς άσχετο τον κύριο Λούξιλ προς την εξαφάνιση του κύριου Χέινς. Από το άλλο μέρος πάλι τα αόριστα προαισθήματα της ψυχής της Μις Μακνάχτεν επέμεναν να τον παρουσιάζουν ότι κάτι θα ξέρει σχετικώς. Ασφαλώς θα έπρεπε κι εγώ και ο καθένας στη θέση μου να είμαι πολύ αφελής για να δώσω προσοχή στα νεφελώδη προαισθήματα μιας ευαίσθητης δεσποινίδας, παραγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της πραγματικότητας. Ωστόσο, ένα αλόκοτο πράγμα μου συνέβη. Κάτι το ακαθόριστο με ανάγκασε και εμένα να δώσω σημασία στις εκμυστηρεύσεις αυτές της δεσποινίδος Νάχτεν και μάλιστα να απορροφηθώ βαθιά συζητώντας τες μέσα στο μυαλό μου. Και επιτέλους είπα. Δεσποινής, στις εκμυστηρεύσεις σας 2 πράγματα βρίσκω κάπως σοβαρά. Πρώτα τις χρηματικές δοσοληψίες του μνηστήρου σας με τον κύριο Λούξιλ. Και ύστερα τη σύμπτωση, αόριστη δυστυχώς, του ναυαγίου της θαλαμυγού του ακριβώς κατά τις ημέρες αυτές της εξαφανίσεως του πελάτη του. Ησυχάστε τώρα. Πηγαίνετε στο σπίτι σας να κοιμηθείτε και εγώ από αύριο πρωί κιόλας θα ασχοληθώ με την υπόθεσή σας. Τη νύχτα μου την πέρασα εντελώς άυπνος. Κάτι το αλόκοτο και απροσδιόριστο με έσπρωχνε να σκέπτομαι διαρκώς τη βυθισμένη θαλαμυγό, σαν να ήταν εκεί η λύση του μυστηριώδους ενίγματος. Και το πρωί, μηχανικά, αλλά κατανίκητα, τράβηξα σε έναν έμπορο ναυτικών ειδών, όπου νίκιασα ένα μικρό πλωτό συνεργείο σκαφάνδρων για καταδύσεις στο νερό. Κατόπιν πήγα στο γραφείο ναυτιλιακής κινήσεως του ποταμού Ταμέσεως. Εκεί έμαθα ακριβώς τη θέση στην οποία είχε βυθιστεί η θαλαμυγός. Επειδή ήταν πολύ μικρή, οι αρχές δεν είχαν καταπιαστεί με την ανέλκυσή της, γιατί δεν εμπόδιζε καθόλου τον πλούν των άλλων σκαφών στα βαθιά νερά του σημείου εκείνου. Και κατά το απόγευμα, μαζί με τους εργάτες του πλωτού συνεργείου, πήγα στο σημείο εκείνο του ποταμού. Εκεί ντύθηκα το σκάφανδρό μου, εφοδιάστηκα με ένα τσεκούρι και με ένα ηλεκτρικό φανάρι και σε λίγα λεπτά της ώρας ήμουν κιόλας κάτω στον πυθμένα του ποταμού. Εξαιτίας του μεγάλου βάθους και των βρώμικων νερών του, απόλυτο σκοτάδι βασίλευε εκεί κάτω. Άναψα το φανάρι μου. Το ζωηρό του φως έριχνε δέσμες εκτυφλωτικών ακτίνων γύρω μου. Ψάρια μικρά και μεγάλα με τριγύριζαν αμέσως, καθώς ξεπεταγόντουσαν έντρωμα από τους βούρκους του βυθού.
Συγκινημένος βαθιά από το μυστήριο εκείνο της απόλυτης ηγής γύρω μου, τράβηξα προς το σκοτεινό όγκο της βυθισμένης θαλαμιγού. Έβλεπα ήδη το όνομά της. Ironside, με χρυσά γράμματα γραμμένο στην πρίμνη και την πλώρη της. Και με την ευκολία που είχα αποκτήσει στις κινήσεις μου από προηγούμενες υποβρύχες έρευνές μου, σκαρφάλωσα στο πλοιάριο και άρχισα να ψάχνω το κατάστρωμα και τις δύο καμπίνες του. Άκαρπες οι έρευνές μου. Ετοιμαζόμουν να ανεβώ, μα θυμήθηκα και το αμπάρι. Από τη σιδερένια του σκάλα κατρακύλησα ως εκεί. Και παρευθύς μούγκρισα πνιχτά και τεινάχτηκα προς τα πίσω κατατρομαγμένος. Ένα σώμα νεαρού ανδρός ήταν ξαπλωμένο στο κάτω μέρος της σκάλας. Μόλις συνήλθα από την ταραχή μου, διεύθυνα προς το πτώμα αυτό τη δέσμη των ακτίνων του φαναριού μου. Ήταν παραμορφωμένο από την αποσύνθεση, φουσκωμένο από το νερό που είχε καταπιεί και ένα ελαφρό στρώμα βούρκου το σκέπαζε παντού. Έσκυψα και τρίζοντας τα δόντια μου από φρίκι, του καθάρισα το πρόσωπο καλά. Μια φρικτή πληγή, ίσως από σίδερο ή από σφυρί, ξεχώριζε εκεί στο μέτωπό του. Κι ανίκανος πια να μείνω περισσότερο στον υγρό εκείνο τάφο που παίρνε κολλασμένες αποχρώσεις από τα παιχνιδίσματα του φωτός μέσα στα θολά νερά του, τράβηξα βίαια το σχοινί για να με ανεβάσουνε μισολιπόθυμο απάνω. Με κάθε μυστικότητα, η Scotland Yard ανέσυρε αργότερα το φρικτό εκείνο πτώμα. Ήταν ο κύριος Robert Haynes. Ο κύριος Λούξιλ συνελήφθη. Προς το άψυχο κορμί του τραγικού και παραμορφωμένου θύματός του, αναγκάστηκε να ομολογήσει την ενοχή του. Είχε καταχραστεί τα χρήματα του θύματος. Είχε στενοχωρηθεί από τις επανειλημμένες πιέσεις του να του τα επιστρέψει. Και απελπισμένος πια, τον παρέσυρε κρυφά στη θαλαμιγό του, δήθεν για να συζητήσουν για τελευταία φορά το ζήτημα αυτό. Εκεί τον σκότωσε με ξαφνικό χτύπημα στο κεφάλι του, καθώς τον χτύπησε με ένα σιδερένιο λωστό. Κανένας δεν είχε δει το θύμα να επιβιβάζεται στη μικρή θαλαμιγό του Λούξιλ. Για να εξαφανιστεί κάθε ίχνος του εγκλήματος, ο Λούξιλ επίτηδες, με μια στραβοτιμονιά, έριξε το πλοιάριό του απάνω σε μια μαούνα και προκάλεσε το βύθισμά του με τη σύγκρουση αυτή. Και ύστερα, πλαστογραφώντας την υπογραφή του δυστυχούς θύματος, παρουσίασε το κολοσιαίο χρέος του απέναντί του κανονικά εξοφλημένο. Δηλαδή πρώτη φορά στην πολυχρόνη επαγγελματική καριέρα μου, μου τύχε αυτό το αλόκοτο. Να βαδίσω με άλλα λόγια, επιτελείως αορίστων ψυχολογικών δεδομένων, για να φτάσω στη χειροπιαστή αποκάλυψη ενός τρομερού εγκλήματος.